Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια τέλεια συνταγή, μια πίτσα. Πίτσα με ψωμί λαβάζ. Ελάτε να δούμε τα υλικά μας. Έχουμε εδώ πέρα τα υλικά μας. Έχουμε τα μανιτάρια μας. Έχουμε το πεπερόνι με τις πιπεριές. Πεπερόνι σαλάμι. Έχουμε γαλοπούλα γκούντα. Γκούντα τριμμένο. Μοτσαρέλα. Το ψωμί μας το λαβάζ. Εδώ έχουμε τη σάλτσα μας που είναι έτοιμη, φτιαγμένη από τα χεράκια μας. Εδώ είναι τα υλικά που θα βάλουμε στη σάλτσα. Ρίγανη, αλάτι, πιπέρι τριμμένο, τριμμένο σκόρδο, κέτσαπ, μουστάρδα και λίγο ζάχαρη για να ισορροπήσουμε τη γεύση. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόβουμε. Φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Ορίστε, έχουμε τη σάλτσα, την ντομάτα. Κατέβουμε λίγο. Ρίχνουμε μέσα λίγο ρίγανη. Λίγο αλατάκι. Φρέσκο πιπεράκι. Λίγο σκορδάκι. Μουστάρδα. Κέτσαπ. Και λίγο ζάχαρη. Και να κατέβουμε. Τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα παίρνουμε το λαβάζ και το κόβουμε στη μέση. Βάζουμε τη σάλτσα μας. Βάλαμε τη λαδόκολα από κάτω γιατί έχει κάποιες τρυπούλες το λαβάζ, να μην έχουμε διαρροές. Συνεχίζουμε, βάζουμε όλη τη σάλτσα πάνω. Θέλει λίγο αρκετή σάλτσα γιατί έχει... είναι πορώδης αυτό το ψωμί και τραβάει πολύ. Το γκούντα μας. Μια πρώτη στρώση. Αφήνουμε και λίγο για μετά, από πάνω. Λίγο μοτσαρέλα. Αφήνουμε και για μετά. Τώρα βάζουμε τη γαλοπούλα μας. Τώρα θα βάλουμε το γκούντα που είναι σε φέτες. Βάζουμε τις πιπερίτσες μας, πράσινες και κόκκινες. Βάζουμε τις ελιές μας. Βάζουμε τα μανιταράκια μας. Βάζουμε το πεπερόνι μας. Ρίχνουμε την υπόλοιπη γκούντα. Μοτσαρέλα. Και το βάζουμε στο φούρνο μας. 200 βαθμούς πάνω κάτω. Περίπου κάνα ταρτάκι θέλει και είναι. 5 λεπτάκια πριν είναι γίνει έτοιμη η πίτσα μας, τη σκεπάζουμε με το υπόλοιπο λαβάζ και τη ξαναβάζουμε μέσα.